Ήρθε πριν από λίγες ώρες η νέα τουρκική προκλητική κίνηση. Πάμε λοιπόν στο Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη ζωντανά. Μανώλη, καλησπέρα. Νέα ναύτεξ αυτή τη φορά μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Ναι, μιλάμε για το πλοίο Μπιλίμ 2. Συγκεκριμένα ο υδρογραφικός σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε μια ναύτεξ για διεξαγωγή ωκεανογραφικών και κλιματολογικών ερευνών. Έχει σημασία, δεν είναι σεισμογραφικές ερευνές. Σε περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Αυτή είναι η συγκεκριμένη περιοχή, όμως είναι εντός αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος και βεβαίως ο υδρογραφικός σταθμός που ουσιαστικά εκεί είναι η δικαιοδοσία του Ηρακλείου, είναι εκεί η δικαιοδοσία αυτής της περιοχής. Όμως η Τουρκία μέσω της Ατάλειας εξέδωσε αυτή την ναύτεξ. Θα έχει διάρκεια από 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή από αύριο, μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου. Το συγκεκριμένο πλοίο θα κάνει έρευνες, τουλάχιστον αυτό αναφέρει η ναύτεξ. Όμως έχει σημασία πάρα πολύ, επειδή μιλάμε για αύριο. Τι θα κάνει η Ελλάδα, γιατί οι Τούρκοι παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό, αν θα εκδώσει νέα ναύτεξ για το πλοίο που ήδη βρίσκεται στην περιοχή, έχει εκδοθεί ναύτεξ, αύριο λίγη, και αν πάει ανατολικότερα στις Κάσου, ετοιμάζουν τη δική τους αντινάφτεξ, βέβαια και άλλα σενάρια, πιθανά σενάρια, όπως καταλαβαίνουμε. Ναι, είναι προγραμματισμένο το ερευνητικό που για λογαριασμό και του ελληνικού δημοσίου χαρτογραφεί την διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου East Med. Αυτό που προκάλεσε την τουρκική αντίδραση 10 μίλια ανατολικά της Κρήτης, προγραμματισμένο να συνεχίσει τη χαρτογράφηση πάνω στη διαδρομή του EastMed, αυτή τη φορά προς την Κάσο. Πολύ σωστά το λες, Μανώλη Κωστίδη. Εκεί τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Αυτό μπορώ να το πούμε. Αλλά από εκεί πέρα θα δούμε τις εξελίξεις αύριο και θα τις αναμεταδώσουμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση και αυτό που έγινε στην Κρήτη και η περιοχή της Κάσου που θα συνεχίσει τις έρευνες είναι μέσα στην ελληνική ΑΟΣ, μέσα σε περιοχή που καλύπτεται και από το Ελληνικυπριακό Μνημόνιο και σε περιοχή που οι Τούρκοι αμφισβητούν ακόμα και τα 10 μίλια με βάση το παράνομο Τούρκο-Λιβικό Μνημόνιο. Είμαστε μπροστά λοιπόν σε ένα νέο σκηνικό που στείλουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Ας ελπίσουν να επικρατήσει η ψυχραιμία. Την ίδια ώρα, και ίσως το ένα συνδέεται με το άλλο, θα δούμε ένα απόσπασμα, θα μας δώσεις εσύ το στίγμα, από τα όσα λέει σε νέα του συνέντευξη ο Ταγίπ Ερντογάν, ουσιαστικά ρίχνοντας νέες βόμβες κατά των Αμερικανών και του Biden. Είναι το σημείο, επειδή μίλησε για την ψυχραιμία, είναι μια συνέντευξη που δεν έχει ψυχραιμία. Είναι ο Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, πριν από την αναχώρηση όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μεταδοθεί αύριο στη συνέντευξη, όπου εκεί ουσιαστικά τα λέει όλα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτείων. Λέει ότι δεν μπορούν να παρέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο τι οπλικά συστήματα θα αγοράσει η Τουρκία. Μιλάμε για του S-400, γιατί ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο γιατί το κάνει αυτό. Αμφισβήτησε και ότι φοβάται η Τουρκία ότι μπορεί να μην έχει την υποστήριξη ακόμη και για τα F-16 της. Και ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο αν σκοπεύει η Τουρκία να αγοράσει νέα ρωσικά αντιεροπορικά συστήματα S-400. Και το συμπέρασμα από αυτά που λέει, γιατί λέει ότι δεν μπορεί να παρέμβει κανείς, εμείς θα κάνουμε τα πάντα, και του ρωτάει δημοσιογράφος. Δηλαδή σημαίνει αυτό ναι, και ο Τούρκος Πρόεδρος λέει ναι. Ουσιαστικά ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Τουρκία σκοπεύει να αγοράσει S-400 και άλλες συστοιχίες S-400. Θυμίζουμε ότι στις 29 του μήνα πάει στη Ρωσία και έχει πει κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος, ότι σκοπεύει να ανακοινώσει μια σημαντική συμφωνία με τον Πούτιν. Εδώ στην Τουρκία συζητούν το σενάριο ότι μάλλον ενδέχεται να ανακοινώσει αυτή την αγορά, αλλά αυτό είναι σενάριο που το λένε οι Τούρκοι. Όσο ο Ερντογάν τρώει από τους Αμερικανούς, δεν μπόρεσε να δει τον Biden όπως ήθελε, όσο είναι σε ισχύ και μεγαλώνουν και οι κυρώσεις οι Αμερικανικές για τους ρωσικούς πυράβλους, η απάντηση του Ερντογάν είναι πολύ καλά και εγώ θα πάω στον Πούτιν, θα αγοράσω τους ρωσικούς πυράβλους, δεν θα μου πείτε από ποιους θα πάρω όπλα. Μανώλη Κωστίδη, σε ευχαριστούμε. Πάντως, για να δούμε. Ναι, ναι, Μανώλη, βεβαίως. Αυτή η συνέντευξη είναι ιστορική σημασία, αρνητικά, θετικά και αρνητικά. Θα μείνει στην ιστορία, διότι με αυτή τη συνέντευξη θα υπάρχουν και άλλες εξελίξεις. Είναι βέβαιο. Πάμε να